παραμένουμε στα καλλιτεχνικά, πάμε σε, σε μια θεατρική παράσταση, σε έναν κορυφαίο του θεάτρου μας, τον κύριο Γιώργο Μιχαλακόπουλο, που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μιχαλακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ. Καλό σας μεσημέρι. Σας χειροκροτήσαμε πολύ ζεστά πριν από τρεις μέρες στο Θέατρο Άνεσης. Για δεύτερη χρονιά ανεβαίνει η επιτυχία, διότι εκπέρσι έκανε 25.000 εισιτήρια, από ό,τι ξέρω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Κύριε Μιχαλακόπουλε, θέλουμε να μας πείτε καταρχήν η απόφαση του να συνεχίσει δεύτερη χρονιά, μάλλον τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, η τεράστια επιτυχία μόνον. Είναι ένα έργο που αγαπάω. Το είχα ξαναπαίξει προ 14 χρόνια περίπου, ναι. Επίσης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τότε στο ρόλο του... Ήταν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Σας είχα δει και τότε. Ο Ιορδανίδης. Ο Τάσος Ιορδανίδης. Ένας νέος πρώην με πάρα πολύ ταλέντο και χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί του πάνω στη σκηνή. Τι με έκανε. Με έκανε ότι το θεωρώ ένα πολύ ενδιαφέρον έργο και σε ό,τι με αφορά πιστεύω ότι αυτά τα 13-14 χρόνια έχω αποκτήσει ένα προσωπικό πλούτο μέσα μου που η ματιά μου τώρα είναι ακόμα καλύτερη για το κύριο Γκριν. Το έχετε και σκηνοθετήσει, κύριε Μιχαλακόπουλε. Ναι, και δύο φορές. Και είδα και όμως και μια άλλη διαφορά. Την προηγούμενη φορά, θυμάμαι, πριν 14 χρόνια, δεν είχατε κάνει εσείς τη μουσική επιμέλεια. Την κάνατε τώρα όμως. Εγώ την είχα κάνει. Δεν ήταν η κυρία Παπακώστα τότε? Όχι, όχι, εγώ την είχα. Α, νόμιζα ότι ήταν. Νόμιζα ότι ήταν από τις αλλαγές που είχα σημειώσει. Όχι, μάλιστα αυτά τα είχα. Ήμουνα στην Αμερική όταν πήγα. Α, μάλιστα. Άρα δικό μου το λάθος εδώ. Ναι, δεν είχα λάθος. Εξαιρετική παράσταση. Εξαιρετική παράσταση και. Νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο έργο γιατί αγκαλιάζει ένα πλατή κοινό. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση με αγνά υλικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο θεατής γεύεται θέατρο και το κυρίαρχο στοιχείο είναι αυτό που λέμε η αποδοχή της διαφορετικότητας που τούτα τα κρίσιμα χρόνια που περνάμε είναι ένα πρόβλημα μέσα στις κοινωνίες. Και βλέπουμε ότι και τα θρησκευτικά ταμπού και τα ερωτικά ξεπερνιόνται και οι άνθρωποι κάπου τα βρίσκουν. Και εκεί και η ομορφιά πλέον. Και η μοναχικότητα, έτσι δεν είναι, δεν αγγίζει και τη μοναχικότητα. Που υπάρχουν, έχουμε δίπλα μας στη διπλανή πόρτα ανθρώπους που μπορεί να μην είναι μόνοι και να νιώθουν μόνοι. Άλλο ο μοναχικός και άλλο ο μόνος. Βέβαια, ο μόνος είναι, μπορεί να είναι και στο πλήθος μόνος. Η μοναξιά είναι μια προσωπική υπόθεση που ο καθένας προσπαθεί να το ξεπεράσει με δικούς του τρόπους ή καθόλου, ή παθητικά. Εδώ νομίζω βρέθηκε ο νεαρός Ρος, ο οποίος καταφέρει και σκαλίζει το γέρο και βγαίνουν αλήθειες ενδιαφέρουσες για το κοινό που παίζουν μεταξύ του κοινού και του ζωστού, με πολύ γέλιο και... Και κάποια στιγμή του βάζει έναν καθρέφτη μπροστά, ενώ είχε μάθει να έχει ένα χαλί να τα ρίχνει όλα από κάτω. Και όλη η παράσταση είναι στημένη έτσι να κάνει το θεατή να βλέπει από κλειδαρότρυπα το διαμέρισμα και αυτό είναι το γοητευτικό στο στήσιμο αυτής της παράστασης. Κύριε Μιχαλακόπουλε, γεια σας και από μένα, Ελίτσα η Θεοφάνουση, με τι κάνετε? Κάνετε καλά. Εγώ βέβαια δεν το είδα το έργο, πιστεύω ότι θα έρθω κάποια στιγμή να το δω και επειδή ακριβώς δεν το ξέρω θα σας κάνω μία έτσι ερώτηση πιο πολιτικού ενδιαφέροντος που λένε, θα τα μπερδέψω λίγο. Πιστεύετε ότι ο πολιτισμός και κυρίως το θέατρο σήμερα, σε μια τέτοια δύσκολη εποχή που ζούμε, βοηθάει όλους εμάς να μην τρελαθούμε ακόμα περισσότερο από ό,τι είμαστε? Δηλαδή και το δικό σας το έργο, με το δικό σας περιεχόμενο, μπορεί να προβληματίσει τον κόσμο έτσι ώστε βγαίνοντας να βγει πιο αισιόδοξος, να πει ότι δεν θα το βάλω κάτω ρε παιδί μου, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα? Σε ό,τι με αφορά πιστεύω ότι η τέχνη είναι καταλύτης στις δύσκολες εποχές, πάντα έπαιζε αυτό το ρόλο. Απλώς αυτό που προσφέρεται να είναι δοσμένο με γνήσια υλικά και όχι με δίδεν. Μπορεί να είναι ένα έργο που να έχει και πολιτικές διαστάσεις, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα έργο που να είναι αφήσια πολιτική, γιατί τότε δεν λειτουργεί. Το πρόβλημα στην τέχνη είναι να ανοίγει στον απέναντι τα μυαλά του και την καρδιά του
Γιατί μόνο έτσι μπορεί να ελπίσει ότι ο πολίτης γίνεται καλύτερος. Ξέρετε, γιατί επειδή η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ σκληρή και νομίζω ότι και εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα ακόμη, γιατί και το θέατρο αυτή την περίοδο νομίζω ότι υποφέρει, όπως υποφέρουμε όλοι. Υποφέρει. Έτσι, πάρα πολλοί άνεργοι ηθοποιοί, πάρα πολλοί ηθοποιοί οι οποίοι τους χρωστούν χρήματα, δεν τους τα δίνουν γιατί δεν έχουν. Ναι, είναι μια εικόνα, είναι μια εικόνα πολύ άσχημη, ναι, πολύ δυσάρεστη. Ναι, ναι. Και είναι πραγματικά ενδιαφέρον το να κάνεις κάτι για τον κόσμο και να τον βγάζεις έξω λίγο πιο αισιόδοξο, δηλαδή να μην του μαυρίζεις περισσότερο την ψυχή. Όχι και... να του τη μαυρίζεις, αλλά και αυτό που κάνεις, ναι, είναι καλά δοσμένο. Ακριβώς, γιατί... αυτό. Και να τον εργαλίζεις, πάλι ζημιά κάνεις. Ναι. Δηλαδή να μην έχει, ξέρετε, την προχειρότητα που λέμε, έλα μωρέ να τον κάνουμε να γυαλάσει τώρα, να φύγει από το πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά να περνάει ο θεατής 2 ώρες, ναι, σαν ένα καταφύγιο της ψυχής του. Mm-hmm. Και νομίζω το συγκεκριμένο έργο είναι πραγματικά το θα το δείτε. Και φεύγοντας... Δεν λέω εγώ πολλά γιατί φτάνουμε κι άλλο. Κύριε Μιχαλακόπουλε, φεύγοντας θα σας πω εγώ τα περισσότερα. Φεύγοντας έβλεπα να φεύγουμε γεμάτοι. Και ακριβώς από αυτό που μας είπατε, να είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί να αποδεχθούμε το διαφορετικό, τη διαφορετικότητα. Βέβαια, τον απέναντι εκεί. Ακριβώς. Και το πρόβλημα της εποχής μας. Ακριβώς. Και θέλω να σας να κλείσω λέγοντας ότι εγώ αν έβαλα στο Facebook, δεν ξέρω τι σχέση έχετε εσείς με τα... ηλεκτρονικά, με τα τεχνολογία. Α, η σύζυγος, λοιπόν, τότε θα πείτε στη σύζυγό σας να μπει στο προφίλ μου, να σας καμαρώσει, ναι, σε φωτογραφία που έβαλα προχτές που σας τράβηξα και λέω, βλέπω τα σχόλια και μιλάνε για τον ογκόλυθο της τέχνης, για σας τώρα, ναι, για το γίγαντα, για τον αξεπέραστο και βέβαια λένε για το πάρα πολύ ότι εξαιρετική παράσταση την είδα πέρσι, μην τη χάσετε. Και αυτό είναι καλύτερη διαφήμιση. Ό,τι και να πούμε εμείς μέσα, ναι, από την εκπομπή, αυτό το στόμα με στόμα και όταν 25.000 θεατές το είδαν πέρσι. Ναι, μα και σε φέτος, από ό,τι φαίνεται, πάει καλύτερα από πέρσι. Πολύ χαιρόμαστε να ακούμε τέτοια. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα έργα τα βοηθάει η κρίση τελικά. Να δούμε, κουράγιο. Ναι, κύριε Μιχαλακόπουλε, εγώ νομίζω ότι αυτά τα έργα τα βοηθάει πραγματικά η κρίση. Γιατί είναι ένα καταφύγιο για όλους εμάς που έχουμε προβλήματα με την καθημερινότητά μας. Εγώ το ανέβασα. Ναι. Γιατί πιστεύω στο έργο, πιστεύω στα παράθυρα που ανοίγει στο θεατή και γι' αυτό, mm-hmm, το κάνω. Άλλωστε τα 51 χρόνια που είμαι στη δουλειά. Ναι. Να τα κατοστήσετε. Ορίστε. Να τα κατοστήσετε. Είδατε που προσπάθησα να την βρω την. Ναι. Δεν είχα άλλο μέλημα. Ναι. Πάντα να βρίσκω με κάποια έργα τα οποία να νομίζω ότι κάτι κάνω. Να είστε κάτι καλά. Για τον απέναντι και βεβαίως και για τον εαυτό. Να είστε γερός. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.